Καλησπέρα σας από το Ultimate PC Zone. Είμαι ο Πάνος και θα σας δείξω σήμερα την GTS 450, την κάρτα γραφικών. Λοιπόν, εντάξει, είναι και από τις καλύτερες μάρκες, είναι της Twintech και διαθέτει 192 πυρήνες GUD, όπως βλέπετε εδώ πέρα. 192 πυρήνες GUD, 783 Hz, βλέπετε εδώ, 1 GB DDR5, 128 bit memory bandwidth. Memory bandwidth έχει 57,7 GB. Βλέπετε, είναι πολύ καλή. Είναι της μεσαίας κατηγορίας. Παίζει full όλα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να την δούμε. Λοιπόν, ορίστε, GTS 450. Τη βλέπετε εδώ. Βλέπετε, HDMI, ήταν καλή φορά. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, τη βλέπεις πρώτο πλάνο. Να ανοίξουμε. Λοιπόν, θα δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, λίγο πιο κοντά η κάμερα. Βλέπετε το καπάκι. Ορίστε, βλέπετε εδώ. Κλειστό φυσικά. Το ανοίγουμε και βλέπουμε αρκετός το θηρίο, παιδιά. Θαυμάστητο. Έχει 130 ευρώ, έχει πέσει η τιμή. Λοιπόν, ας την ανοίξουμε. Να ανοίγουμε. Ορίζει το θηρίο, παιδιά. Θαυμάστητο. Cooler, 120. Αρκετά καλή ψύκτρα. Την έχει βγάλει. Ορίστε. Διαθέτει μία HDMI, RGB και DVI, φυσικά για ψηφιακές τώρα καινούργιες TV. Βλέπετε εδώ ακριβώς θηρίο, βλέπετε εδώ το μηχηράκι. Για να δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Έχει τους drivers, τους βλέπετε, CD, το αφήνουμε, manual, οδηγίες χρήσης. Εδώ. Αυτά έχει προς το παρόν μέσα, εντάξει, δεν έχει τίποτα άλλο το κουτί. Έτσι είναι το Intel, εντάξει, δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά είναι, βλέπετε, πολύ καλή ποιότητα. Βλέπετε εδώ, ανεμιστήρι δέστε, ψύκτρα δέστε μέσα. Φυσικά PCI Express, όπως βλέπετε, Nvidia. Ξανά δέστε. HDMI, RGB και DVI. Έχει 130 ευρώ. Μας έδωσε και το πλαίσιο. Και παρακαλώ, πάρτε μια γεύση και από εκεί. Πολύ ωραία. Ορίστε, 130 ευρώ. Είναι μια καλή, λίγο προσοχή, είναι μια καλή κάρτα. Πολύ καλή, φυσικά σε αναλύσεις 1920x1080 παίζει άνετα, όπως την είχαμε δοκιμάσει. Αυτή είναι εδώ η κάρτα, όπως βλέπετε. Εντάξει, τώρα μπορείς να κάνεις ένα upgrade σε μια GT240, GT220, εντάξει. Αλλά όποιοι έχουν 1280x1024, αυτή είναι εδώ, πατάει γκάζι. Αυτή είναι εδώ, παιδιά. Ακριβώς γκάζι ρίχνει. Και να δείτε εδώ πέρα και τι απαιτήσεις ζητάει, παρακαλώ. Λέει εδώ, PCI Express, 2, ναι, P16, ναι. Ένα εξάπινο θέλει, ένα εξάπινο, παρακαλώ. Windows 7, εντάξει, Windows XP ήταν άλλο, πάνω από 1 GB RAM, 200 MB, φυσικά για το hard disk space, εντάξει, ποιος δεν έχει 200 MB. Διαθέτει φυσικά 3D Vision, Nvidia CUDA, CUDA 192 cores. Πολύ καλό για χρήστη απαιτητικό gamer. Better performance, ναι. Άμα, φυσικά, άμα έχεις καλό και καλό CPU, θα ανέβει πιο καλά η κάρτα. Εδώ πέρα είναι πώς την βάζω την κάρτα μέσα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν είδες τίποτα να σας πω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο από το Ultimate PC Zone, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.